Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι οι υπηρεσίες δουλεύουν με επιμονή και υπομονή για την υπόθεση της Μαρκόνιβελ και των όπλων. Δεν μπορώ να σου δώσω όμως λεπτομέρειες για το καλό της έρευνας και το δικό σου. Θέλω σαν τρελή να μάθω, αλλά θα σεβαστώ το απόρριτο της έρευνάς σου και δεν θα εκμεταλλευτώ την προσωπική μας σχέση. Σε ευχαριστώ. Σου επαναλαμβάνω όμως. Σταμάτα να ψάχνεις. Φοβάμαι για σένα. Τι φοβάσαι για μένα, είμαι πολύ σκληρό, Καρύδη. Λοιπόν, άστε αυτά τώρα. Πες μου για το γιο σου. Ο Σωκράτης, ο Άλκης. Χάρηκα. Χάρηκα, Άλκη. Από ό,τι μου έχει πει, Νάνση, είπες μουσική. Ναι, ναι, γράφω και δικά μου τραγούδια. Τέλεια. Κιθάρα παίζεις. Και λίγο πιάνο. Πάρα πολύ ωραία. Θες να κάνουμε ένα τζαμ να δούμε λίγο τι γίνεται. Εννοείται. Πολύ ωραία. Φύγαμε. Αντιδρά πολύ η Αμαλία. Και αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι δεν θέλει να ξεκόψει από την πιτσιρίκα. Ακόμα και μετά από αυτά που έμαθε για εκείνη. Ίσως δεν πρέπει να είσαι τόσο σκληρός, τόσο αυστηρός. Ο γιος σου έκανε κάποια λάθη. Και αυτό το κορίτσι. Όλοι οι νέοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Πολύ χαλαρή σε βρίσκω. Νομίζω δεν έχεις καταλάβει τι ακριβώς έχει κάνει. Και όταν έφτασε η ώρα να ξαναγίνει ο διαγωνισμός χορού, όλα τα φρούτα μαζεύτηκαν γύρω, 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 γύρω. Ναι. Και βγήκε η πριγκίπισσα Μπανάνα και ο Τζίμι στο αχλάδι και χόρεψαν το καλύτερο τσάτσα της ζωής τους. Τα πόδια τους πήγαιναν έτσι, 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 πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Και όλα τα φρούτα χειροκροτούσαν. Και μετά έγινε ησυχία. Γιατί? Γιατί περιμέναν τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής. Ξέρεις τι βαθμό τους βάλανε? Όχι. 10 με Σολωμό. Τόνους. 10 με τόνο, έχεις δίκιο. Μπερδεύτηκα. Ήταν η καλύτερη βαθμολογία. Και οι πριγκίπισσα Μπανάνα και ο Τζίμι στο αχλάδι βγήκαν πρώτοι και νίκησαν το διαγωνισμό. Και η Φραουλίτσα? Η Φραουλίτσα πήρε 0. Γιατί αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό. Να βάλει βούτυρο στο αγωβάκι της πριγκίπισσας Μπανάνας. Αλλά μετά έγινε κατακόκκινη από την ντροπή της και πήγε κλαίγοντας και ζήτησε συγγνώμη από την πριγκίπισσα Μπανάνα. Και η πριγκίπισσα Μπανάνα τη συγχώρεσε. Και ξέρεις τι έκαναν μετά? Μια μεγάλη, μεγάλη αγκαλιά. Δεν είναι κακιά η Φραουλίτσα. Όχι, δεν είναι κακιά. Γι' αυτό κι εσύ τις τρως 5-5 τις φράουλες. Είδες ότι θα με μάθει τσάτσα. Έτσι είπανε. Θέλεις τώρα? Ναι! Για έλα. Ελένη, είπες ότι με τον Ορφέα σου τελείωσε. Είσαι ερωτευμένη με άλλον. Σε ρωτάω γιατί αυτό το ταξίδι στο Παρίσι με παραξένεψε. Όχι. Ούτε άλλος υπάρχει, ούτε τίποτα. Απλά δεν αντέχω άλλο με τον Ορφέα. Και ύστερα από όλα αυτά που συνέβησαν, σκέφτομαι ότι θα περάσω την υπόλοιπη ζωή μου μαζί του και τρελαίνομαι. Ωραία τότε. Να χωρίσεις. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σου ζητήσει να καταπιέζεσαι. Εγώ είμαι μαζί σου πάντως. Σε ευχαριστώ. Απλά νιώθω ότι πρέπει να του δώσω λίγο χρόνο. Εντάξει, τον Ορφέα σαν άνθρωπο τον αγαπάω και τον νοιάζομαι. Είδες πώς αντιδράει. Η θητεία που πήρε αυτοκτονία σε έκανε. Εσύ ξέρεις καλύτερα.
Μην του δώσεις λίγο χρόνο να το συνειδητοποιήσει. Εδώ έχει να κάτσεις να βασανίζεις για μια ζωή. Ο Ορφέας είναι φίλος μου και τον αγαπάω. Αλλά θέλω να είσαι εσύ ευτυχισμένη πάνω απ' όλα. Σε ευχαριστώ που με στηρίζεις. Σε αγαπάω. Και εγώ σε αγαπάω, ρε Χαζό. Εγώ την εφηβεία της Άννας μου δεν την έζησα. Αλλά έχω φίλους και τα συζητάω. Πολλές φορές τα παιδιά στην εφηβεία επαναστατούν και οδηγούν τα πράγματα στα άκρα. Δώσ' του λίγο χώρο. Δηλαδή, τι εννοείς με ποιο τρόπο? Εννοώ να τον πάρεις με το μαλακό. Δεν σε συμφέρει, Δημήτρη, να φύγει από το σπίτι? Ποιος να φύγει από το σπίτι, ο Άλκης? Δεν τον ξέρεις? Είναι καλοπερασάκιας. Οι μελάδες έχουν διώξει και την κοπέλα από τη δουλειά. Με τι λεφτά θα ζήσει? Τι θα τρώει που θα μένει? Στην καρδιά σαν το αίμα που κύλησε βαθιά σαν μαχαίρια μια ανάσα που... Είναι καλός, μπράβο. Τον θέλω μαζί μου. Αλήθεια? Σαν τη σκιά στην καρδιά, σαν το δάκρυ που κύλησε. Και από λεφτά, τι λέει? Κοίτα, δεις, θα μιλήσω με τους άλλους, αλλά υπολόγισε ένα εκατοστάρι την βραδιά στο περίπου. Τέλεια. Για το κενό. Λοιπόν, αύριο όλη μέρα πρόβα και το βράδυ ξεκινάμε. Τέλεια. Λοιπόν, τι, έχεις το δικό μου πληρεξούσιο, σου στείλα λεφτά, εμπιστοσύνη, είσαι αδερφός μου. Όχι, 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 δεν χρειάζεται να δω εγώ τίποτα. Εσύ ξέρεις την πιάτσα τόσα χρόνια, κάνουμε την ίδια δουλειά. Λοιπόν, θα πας, θα δεις τις αποθήκες, που είναι, τι είναι, τα πάντα. Όλα θα τα κανονίσεις εσύ, το γρηγορότερο δυνατόν. Έγκωσα, ρε, δεν μπορώ. Το καταλαβαίνεις? Έγκωσα. Δεν αντέχω άλλο εδώ πέρα. Εγώ μέχρι τον Ιούνιο πρέπει να έχω μεταφέρει όλη την επιχείρηση, όλη την έδρα στην Ελλάδα. Τελείωσε. Όχι, δεν έχω πει τίποτα ακόμα σε κανέναν. Ούτε στη Βέρα, ούτε στο Μικρό. Θα βρω ευκαιρία και θα τα πω. Ναι. Δεν χρειάζεται. Είσαι τόσα χρόνια στην πιάτσα, είπαμε. Κάνε τα όλα μόνος σου. Άντε, γεια. Σ' αφήνω τώρα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Φιλιά στη Γεωργία. Γεια. Καλώς το κορίτσι μου. Κάτσε. Τι κάνεις? Όλα καλά. Ηρέμησε λίγο. Ομορφαίνεις. Στις βλάκες. Μίλα κάτω με ένα προμηθευτή μου. Με τρελαίνουν λίγο, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Τι είναι η δουλειά? Δεν μου λες. Πότε χρειάζεται ανανέωση το συμβόλαιο για το κτίριο της σχολής? Τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο. Γιατί? Όχι, τίποτα. Έτσι το σκέφτηκα. Ξέρεις, με αυτά εγώ είμαι πολύ τυπικός.
φάμε κάτι. Πάλι. Συγγνώμη, περίμενε για να καταλάβω. Δεν θα πάρεις καθόλου άδεια στο γραφείο, θα γεννήσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί βιάζεσαι τόσο πολύ. Γιατί ανησυχώ. Να μην ανησυχείς. Θα πάρω άδεια το κετού λίγο πριν γεννήσω. Συγγνώμη. Αφού έχω ομαλή εγκυμοσύνη. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορείς όμως να αποφασιστείς κάτι. Ένα πρόβλημα. Ή δεν παίζει με τίποτα. Δεν παίζει με τίποτα. Ναι. Τι έγινε. Τραυματίστηκε. Πού? Σε ληστεία. Πώς είναι τώρα? Οκ, εντάξει, έρχομαι. Έρχομαι, κλείσε. Πυροβόλησαν την Αθηνά σε μια συμπλοκή. Δεν ξέρω αν είναι σοβαρά ή όχι. Πάω. Εγώ τα λέω. Εγώ τα ακούω. Καλά. Εσύ τα λες άλλη ώρα, εγώ πρέπει να προλάβω το πλοίο για Πειραιά. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αυτό το σπίτι θα το ξενικιάσουμε. Δεν γίνεται γιος γυναίκα να πηγαίνει έρχεσαι Αθήνα, Αθήνα, Αθήνα. Πρέπει να προλάβω το πλοίο. Ωραία. Κάτσε, και πώς θα γυρίσεις. Πόσο μόνο φίλε. Ανησυχώ, δεν μπορώ να το ξαναζήσω αυτό. Τι αυτός που σου λέω ότι μου τα είπε, είναι κολλητός του Μανώλη, του Δερβενιώτη. Πριν λίγες μέρες αποφυλακίστηκε. Στη στενή ήταν με ένα Θεσσαλονικιό που του μίλησε για το Δούκα. Το Δούκας είναι παρατσούκλι, λέει. Άλλο είναι το πραγματικό του όνομα, αλλά δεν ξέρει ποιο είναι. Ρε, με προσέχεις. Πάλι την Αθηνά σκέφτεσαι. Ρε, φιλαραγκή, αφού εσύ την έδιωξες. Και τι σημαίνει αυτό, ρε, συγχάρη. Ήθελα και την έδιωξα. Από αξιοπρέπεια το έκανα. Είμαι ερωτευμένος φουλ. Ρε αδερφέ, άσε τους έρωτες. Γύρνα στα παλιά, θυμήσου έτσι τις παλιές μας δόξες που είχαμε κάθε μέρα κι άλλοι. Θυμάσαι. Τις καλές τις κρατάγαμε και δύο μέρες. Και τις εξαιρετικές περιπτώσεις καμιά εβδομάδα, ε. Έλα ρε φίλε, θυμήσου πόσο ωραία περνούσαμε. Μου φαίνονται τόσο θλιβερά όλα αυτά τώρα πια. Δεν γουστάρω. Την Αθηνά θέλω. Τη θέλεις, αλλά την έδιωξες. Ποιος φταίει. Εν τω μεταξύ, σταμάτησε να σε παρακαλάει, ε. Ναι, σταμάτησε. Με ξεπέρασε τόσο γρήγορα, ε. Μάλλον. Πρέπει να έχει καβαντζώσει κανέναν άλλον αυτή. Τι λες, ρε. Κιόλας, όχι. Όχι τόσο γρήγορα, αποκλείεται. Όχι, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι αυτό. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό.
Καμέ. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Ναι, προετοιμάζομαι για το δικαστήριο που έχουμε μεθαύριο. Δύσκολη υπόθεση. Μια χαρά θα τα πας, δεν σε φοβάμαι. Απλώς να έχεις αυτοπεποίθηση. Είσαι επιλογή της Margot Niven. Τι καλύτερο πιστοποιητικό από αυτόν. Τι συμβαίνει τώρα, τι μου τρένε αυτά. Είπες ότι θα με ξελασπώσεις από τον στρατηγό. Ναι. Του μίλησες. Θα τον δω αύριο. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, θα τα βολέψω. Φοβάσαι. Ναι. Δεν ξέρω πώς αντιδράσεις στην απόρριψη. Είναι επικίνδυνος. Ναι. Είναι επικίνδυνος. Αλλά πίστεψέ με, μπορώ να τον κουμαντάρω. Τι νομίζω ότι έκανα τόσα χρόνια. Μην ανησυχείς, γλυκιά μου. Θα σε προστατέψω. Έχεις κάνει την τύχη σου κοντά μου. Έλα. Είμαι μόνη μου τώρα. Πού είσαι? Σπίτι. Θα έρθεις? Δεν μπορώ, φοβάμαι. Κατάλαβα. Ελένη, δεν σε βλέπω να χωρίζεις. Φιλιππέ, σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να σε δω, αλλά μη με πιέζεις. Μα γιατί να μην συναντηθούμε, αφού αυτός δεν είναι εκεί? Επειδή μπορεί να έρθει από λεπτό σε λεπτό. Γι' αυτό. Καλησπέρα, Ορφέα. Τι κάνεις? Χάλια. Όλο και χειρότερα. Κατάλαβα. Βάζει χωρισμό τελικά? Ναι. Η Ελένη είναι αμετάπιστη. Δεν με αγαπάει πια. Ό,τι συνέστημα έχει για μένα, της τελείωσε. Και φταίω εγώ. Το ξέρω ότι φταίω εγώ. Τώρα γιατί το λες αυτό, αφού εσύ τη λατρεύεις? Ναι, αλλά της έκανα τη ζωή κόλαση. Είμαι μίζερος, απεσιόδοξος και τα βλέπω όλα μαύρα. Τη ζήλευα, την καταπίεσα και την κούρασα. Να σου πω, σταμάτα να το ρίχνεις όλο στον εαυτό σου. Ξέρω τι σου λέω, αλλά θα το αλλάξω αυτό. Θα γίνω πιο γλυκός, υπομονετικός, και θα καταφέρω να την ξανακερδίσω. Σου το εύχομαι. Σε ευχαριστώ. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Δεν είμαι καλά, πρέπει να σε κλείσω. Οκ, καληνύχτα. Βαθύτατα ενοχικός, επίμονος, αιμονικός, με ένα αρρωστημένο πάθος για τη γυναίκα του. Στην αρχή τα συναισθήματα του έβρισκαν ανταπόκριση, αλλά μετά η απεσιοδοξία του και η ζήλια του την κούρασαν. Του ζήτησε να χωρίσουν και αυτό το γεγονός άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Λες αυτή να έχει γκόμενο? Μαύρη αγάπη μου και σένα, είναι μακρύ το χέρι σου, Κατευθείαν μπουνιές. Τι να έκανα, ρε μωρό μου, δεν άντεξα. Μόλις τον άκουσα να μιλάει άσχημα για την αδερφή μου, τρελάθηκα.
Γενικότερα δεν μ' άρεσε να μιλάνε έτσι για γυναίκες. Και χωρισμένοι που ήμασταν, όταν πήγαινε να πει κάτι κακό για σένα, αντιδρούσα. Με υπερασπιζόσουνε. Εννοείται. Απλά μερικές φορές ο Ορφέας με βγάζει από τα ρούχα μου. Και αντιδρώ κι εγώ περίεργα, ξέρω εγώ. Εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα, είπα απλά ότι σε τρώει λίγο το χεράκι σου. Στέφανος. Έλα, ρε φίλε, τι έγινε. Εξελίξεις. Κάτσε, σε βάζω ανοιχτή ακρόαση να ακούει Γιάννα. Ανακαλύψαμε σε μία αποθήκη του Παντήλη Βασιλείου πορνογραφικό υλικό με παιδιά. Άσε, φίλε, δεν θες να ξέρεις τι ήταν τα μάτια μας. Την αστυνομία την καλέσατε. Εννοείται. Και έχει συλληφθεί ήδη ο κολλητός του, ο Σκαφιδάς. Ναι, ναι, αυτός που κατέθεσε στο δικαστήριο. Η Όλγα τα έμαθε. Όχι. Δεν θα της πούμε τίποτα πριν δρομολογηθούν εξελίξεις. Να μην την αναστατώσουμε. Και τι σημαίνουν αυτά. Μπορεί να αποφυλακιστεί. Κοίτα. Όλα αυτά είναι θετικά. Αλλά όπως λέει και ο Μάνος, η Όλγα καταδικάστηκε για φόνο. Και η πλήρης αθώωσή της είναι δύσκολη. Σίγουρα όμως ενισχύεται η υπερασπιστική γραμμή, έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες στο υλικό του Παντελή και σχηματιστεί η δικογραφία, τότε ο Μάνος θα κάνει αίτηση για αποφυλάκηση πόρους της Όλγας. Δεν θα μειωθεί η ποινή της. Αυτό ελπίζουμε. Κοίταξε, θα αλλάξει η κατηγορία. Αλλά μην περιμένετε να βγει αύριο. Όπως και να έχει, όμως αυτά είναι καλά νέα. Και εγώ νιώθω λίγο αισιόδοξος. Δώσαμε μια μάχη και την κερδίσαμε. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Άσου, άσου, παιδάκι, άσου, γεια σου. Έλα, ωραία ιδέα δεν ήταν να ανοιχτούμε, ε. Εκεί πέρα δεν υπάρχουν ούτε έκτρες, ούτε φασαρίες, ούτε σκοτωμοί, ούτε τίποτα. Εκεί υπάρχει μια ηρεμία. Θα είμαστε εμείς και ο Θεός. Πού τον είδες το Θεό, ρε μπαμπά. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Τι θέλεις το Θεό, δηλαδή, να το δεις να κάνει απλωτές στη θάλασσα. Ε, ρε εσύ, το Θεό τον κουβαλάμε μέσα μας, παιδάκι μου. Μέσα μας. Και είμαστε πιο ήσυχοι όταν υπάρχει ηρεμία. Και εκεί στη θάλασσα έξω υπάρχει μια απόλυτη ηρεμία, αυτό είναι. Μπαμπά, να σε ρωτήσω. Η μαμά γιατί δεν έρχεται μαζί σου στο ψάρεμα όπως παλιά. Γιατί τελευταία περνάμε, παιδάκι μου, πολλά. Και αποφάσισε να απομονωθεί για να τα περάσει μόνη της, λέει. Γι' αυτό. Αλλά η Μάρθα πάντα είναι εδώ, στην καρδιά μου. Πάντα την κουβαλάω εδώ μέσα. Δεν την κουνάει τίποτα τη δική σας την αγάπη, έτσι. Έτσι. Ακριβώς έτσι. Γι' αυτό, Αφροδίτη, πρέπει να βρεις και έναν άνθρωπο. Να τον κουβαλάς μέσα σου, να είναι σωστός. Να φτιάξεις τη ζωή σου, κορίτσι μου. Πώς, ρε μπαμπά. Μετά από αυτό που έγινε με τον Άγγελο, φοβάμαι. Τι φοβάσαι, τότε πήγαινε και κρύψου μέσα σε μια κάμαρα εκεί πέρα σκοτεινή, κλειδός και τελείων. Τι είναι αυτά που λες, Αφροδίτη. Τι είναι αυτά που λες. Για το όνομα του Θεού, έβγα έξω, είσαι νέα κοπέλα, είσαι όμορφη κοπέλα, είσαι καλός άνθρωπος. Εκεί έξω δεν μπορεί να μην υπάρχει ένας άνθρωπος για σένα. Λες. Τι θα πει λες. Εννοείται, έτσι είναι. Εντάξει. Λοιπόν, άντε να ξεκινήσουμε. Εκεί μην πατήσεις τίποτα, εκεί πέρα γίνει καμιά ζημιά, ε. Πες μου όταν είσαι έτοιμος. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μήπως κάνετε πρωινό? Δεν κάνουμε, αλλά για σένα θα κάνω. Δεν είναι τίποτα. Σου αρέσει το νησί μας? Πολύ.
Βασικά αισθάνομαι λίγο άβολα που είμαι αυτή τη στιγμή εδώ. Φαντάζομαι δεν σας πειράζει που ήρθα έτσι. Δεν μας πειράζει καθόλου, κάτσε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είχα διαβάσει κάπου ότι αν δεν ξεχάσεις τα παλιά, δεν μπορείς να προχωρήσεις τα καινούργια. Σωστά, αλλά στην προκειμένη περίπτωση έγιναν πάρα πολλά και... Έγιναν πολλά, αλλά τα ξεχάσαμε. Και το σημαντικό είναι ότι ο γιος μου και η Άννα είναι πολύ ευτυχισμένοι και από ό,τι μαθαίνω και εσύ με την Τατιάνα είσαι πολύ χαρούμενος. Είμαι, ναι, πολύ. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, θα σου φτιάξω αβουλάκια. Ωραία. Φρέσκο ψωμί. Τέλεια. Και έχω κάνει μια πολύ ωραία μαρμελάδα, είμαι σίγουρη ότι θα σου αρέσει. Πάρα καφέ. Πολύ. Καφέ, ναι, έναν ελληνικό, σκέτο. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πιω και νομίζω ότι θα μου αρέσει πολύ. Ωραία. Ευχαριστώ. Έλα, αγάπη μου. Τι έγινε, πού είσαι? Η Αθηνά? Καλά? Ωραία. Όχι, στην ταβέρνα, έχω έρθει να φάω. Τι είμαι πιόν, μόνος μου σαν τον κούκο. Πάντα. Ωραία. Καλά. Καλά λέμε, δεν γκρινιάζω, σταματάω. Έγινε. Πάρε με όπου το θες. Σ' αγαπάω. Έλα, φιλιά. Ναι. Έλα, Αλεξανδρέ. Μήπως ξεκινήσα? Όχι, παίρνω πρωινό με την Άννα. Χαίρομαι που σ' ακούω, Όλγα. Πώς είσαι? Πώς να είμαι, στη φυλακή είμαι. Να σου πω, πες μου, τι κάνει η μικρή? Η Λίδα είναι μια χαρά. Μην σε ανησυχεί καθόλου. Από αγκαλιά σε αγκαλιά είναι εδώ πέρα. Είμαι σίγουρη. Σας ευχαριστώ. Πες και στην Άννα ότι την ευχαριστώ πολύ. Έλα τώρα, τι βλακείς είναι αυτές που λες? Με τη φωνάξω να τις μιλήσεις? Όχι. Δεν θέλω να την ταράξω. Καλύτερα να με ξεχάσει. Όλα δεν γίνεται να σε ξεχάσει και το ξέρεις. Περίμενε, τη φωνάζω. Όχι, σου είπα, δεν θέλω. Γεια. Μου το κλείσε. Μόλις της είπα πως θα φωνάξω τη Λίδα, την έπιασε πανικός και μου το κλείσε. Φαντάζω ότι πρέπει να περνάει. Πιστεύει πως δεν θα βγει ποτέ από τη φυλακή. Άννα, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα τα διαχειριστώ αυτά και ειδικά τη Λίδα. Μίλησα με τον παιδοψυχολόγο και μου είπε ότι σε πρώτη φάση δεν χρειάζεται να πάμε εκεί πέρα το παιδί. Εμείς πρέπει να πάμε. Να του πούμε πώς έχει η κατάσταση και να μας κατευθύνει αναλόγως. Το ότι έσκησε τις φωτογραφίες της μάνας της, τις τόπες. Ναι, τις τόπα. Μου είπε ότι από τη στιγμή που το παιδί είναι κοινωνικό, παίζει, τρώει, κοιμάται κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ας πάμε να μιλήσουμε εμείς στην ψυχολόγο και σε δεύτερο χρόνο βλέπουμε τι θα κάνουμε. Τι γίνεται με αυτό το πελάτη μας από τη Δυτική Αφρική? Έχω πολύ καιρό να πάρω νέα του. Δεν έχει πάρει για παραγγελία και περνάνε διάφορα από το μυαλό μου. Δηλαδή, γιατί περνάει από το μυαλό σου? Ξέρω, μπορεί να βρει και άλλο φθηνότερα. Το αποκλείω. Κάτι θα είχα μάθει. Υπόμονη, όταν βρεθεί στην ανάγκη, θα μας ειδοποιήσει. Μάλιστα. Το καλό που του θέλω, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω την πελατεία μου. Α! Και μια συμβουλή. Μη πλέκεις τα επαγγελματικά με τη διασκέδαση, Αριστείδη. Τι με κοιτάς έτσι? Για την Νικόλη, λέω. Έλα, κάνε μου τη χάρη, Μαρκό, που θα μου υποδείξεις και συμπεριφορά. Αφού ήταν μόνη της και με παραμύθιαζε. Μπορεί να ήθελα να σε αποφύγει με τρόπο. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια μερικές φορές δεν μπορεί να υποθεί. Ποια αλήθεια? Εμπιστευτικά τώρα, Αριστείδη, έτσι. Η Νικόλ τελευταία έχει αναθεωρήσει τις σεξουαλικές της απόψεις. Ανακάλυψε ότι δεν την ενδιαφέρουν πια οι άντρες. Και γιατί δεν μου το είπες από την αρχή, ρε Μαργό?
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Α, ναι. Μήπως την κρατάς για τον εαυτό σου. Θύμισέ μου να σε βρίσω το βράδυ, γιατί τώρα βιάζω. Αγάπη μου, από την ώρα που πήρε τηλέφωνο η Όλγα δεν μιλιέσαι. Μετάραξε η στάση της. Μα να μην θέλει να μιλήσει το παιδί. Ποιος η Όλγα? Σκέψου σε πόσο άσχημη ψυχολογική κατάσταση πρέπει να είναι. Σου κάνει εντύπωση, ε? Ναι. Εμένα πάλι όχι. Μανούλα. Αγάπη μου. Μανούλα μου. Μωρό μου, μωρό μου. Για να σε δω λίγο. Κι άλλο μόρφινες εσύ, τι θα γίνει με σένα? Βγει καλό άντρα. Αλλά και η μαμά δεν πάει πίσω, ε. Μου κλέσει. Αλίμονο, αλίμονο. Είσαι ένας εσύ. Λοιπόν, έχω φέρει δώρα για όλους σας. Και έχω φέρει και κάτι για το σπίτι. Ω, τέλεια. Τρελαίνομαι να ανοίγω δώρα. Η μικρή που είναι? Η μικρή είναι πάνω. Λίδα, έλα να δεις ποιος ήρθε. Πήρα. Άρα μου. Τη θυμάσαι τη μαμά μου? Ναι. Αγάπη μου, γλυκιά μου αγάπη, τι κάνεις? Ναι, καλά. Θα νιώσω βρε, τι παιδάκι είσαι εσύ. Θυμάσαι πως με λένε? Αμαλίτσι. Το φόβρι, θα σε φόβο είσαι. Ναι, λοιπόν, να σου πω κάτι, σου έχω φέρει ένα δώρο. Και θέλω να το ανοίξεις, να μου πεις αν σ' αρέσει. Για να δούμε ποιο είναι αυτό εδώ. Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Μοιάζει. Κοίτα τι. Σ' αρέσει, αγάπη μου? Ναι. Τι λέμε? Τι λέμε στην Αμαλίτσα? Ευχαριστώ. Μπράβο, καρδούλα μου. Θέλεις να πας πάνω να τη βάλεις μαζί με τις υπόλοιπες κούκλες σου? Ναι. Άντε, άντε, μωρό μου, άντε. Άντε, 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 πήγε. Είδες πως την ακούει? Παιδάκι μου. Είναι καταπληκτικό αυτό, γιατί αγάπη μου έχει αναλάβει πολύ δύσκολο ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι η Άννα μας έχει πλήξει όλους. Κάθε μέρα την ευχαριστώ που μεγαλώνει τόσο καλά την κόρη μου. Έλα τώρα, υπερβολές. Λοιπόν, εγώ θα ανοίξω τα δώρα τα υπόλοιπα. Χίλια, συγγνώμη. Δεν αντέχω. Πω, από μικρή ανυπόμονη δεν μπορείς να χαπιστείς. Τι έχω τραβήξει. Εγώ να δεις τι τραβάω μαζί της. Άντε, άντε. Άντε να δούμε. Θα φτιάξω καφέ, θέλεις? Φτιάξε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, σε συμπλοκή που σημειώθηκε χθες το βράδυ ανάμεσα σε αστυνομικούς και ένοπλους ληστές έξω από κοσμηματοπολείο, τραυματίστηκε η παστινόμος Αθηνά Λιμπέρη. Τι? Έφυγα. Πού πας? Στην αστυνομία να μάθω. Να ετοιμαστώ να έρθει. Εγώ δεν μπορώ να περιμένω. Αγάπη μου. Μην σ' αγαπήσω. Είσαι καλά? Μην σ' αγαπήσω. Ναι, αφού είσαι η αγάπη μου. Πες μου ότι θα είμαστε μαζί. Ναι, ναι, θα είμαστε μαζί. Είδες, ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα είναι πρώτος. Θες πάρω λίγο να ήμουν εγώ. Ξεστάπηρες από το κεφάλι μου, σπέρα. Πονάς? Όχι, μια γρατζιά είναι. Με πήρε εξόφαλση. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι έπαθα όταν το άκουσα. Τρελάθηκα. Με 200 ήρθα. Μείναμε. Σκάτσε. Ρέμισε. Μείναμε, ναι. Σε πιστεύω. Μείναμε. Θέλω να μείνουμε. Δεν θέλω ποτέ να μας βγάλω από το μέσα. Ούτε και. Πώς θα σε, κάτι κλειστήκα μέσα. Αχ, τέλεια.
Βάλτε τους αμέσως. Όχι αμέσως. Σκατά είσαι σήμερα. Τι έγινε, μου λες? Ας το καλύτερα. Δεν έχω όλη ψυχοβέντα. Κουλούρη, επισκεπτήριο. Θέλει να σε δει ένας Λευτέρης Παπαθανασίου. Ποιος είναι αυτός πάλι? Άντε να πάω. Δεν δέχομαι και κάθε μέρα επισκέψεις, ε. Εσύ ο Λευτέρης παπά τέτοιος. Είμαι ο Στέφανος Αναστασίου, ο σύντροφος της Όλγας. Αλλά δεν θέλω να μάθω ότι είμαστε εδώ και τα λέμε. Γιατί, θες να μου την πέσεις? Όχι, τίποτα τέτοιο. Έμαθα ότι είσαστε στο ίδιο κελί. Η Όλγα είναι απογοητευμένη και φέρεται κάπως αντιδραστικά. Θέλω να σε παρακαλέσω να την προσέχεις. Έλα. Τι μου λες? Άκουσέ με. Είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος που έχω. Θέλω εδώ μέσα που βρέθηκε κάποιος να την προσέχει, να την φροντίζει. Έγινε αυτό με τα χάπια και παλιά κάποια της επιτέθηκε. Σε παρακαλώ, έχει το νου σου να μην πάρει χάπια. Είναι ευάλωτη, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Αφού το βλέπω στα μάτια σου, τι νοιάζεις για αυτή? Σε παρακαλώ. Φρόντισα να μην τη συμβεί κάτι κακό. Καλά ρε μαγκά. Μην ανησυχείς. Την αγαπάς, έτσι? Πολύ. Πάρα πολύ. Το βλέπω. Θα την προσέχω, μην ανησυχείς. Και σε ευχαριστώ που ήρθες στο επισκεπτήριο. Έστω και έτσι. Έχω χρόνια να δεχτώ επίσκεψη. Τελικά ποιος ήταν στο επισκεπτήριο? Τον ήξερες? Ναι, μωρέ. Απλά είχα ξεχάσει το όνομά του. Ένας τριτοξάδερφος από το εξωτερικό. Γύρισε και ήρθε να με δει. Να είναι καλά. Ορίστε. Ευχαριστώ. Αβαλιά, επειδή σίγουρα θα θέλω να ζω και δική μου, λέω το μεσημέρι, άμα θες και εσύ, να πάμε να φάμε κάτι στην ταβέρνα. Δεν θα προλάβω όμως, γιατί πρέπει να δω τον Τόνι. Α, κατάλαβα. Αλέξανδρε, τι είναι ζηλεύεις? Αχ, μαμά, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Τον μισή. Σιγά να μην τον μισώ κιόλας. Τον μισείς? Κανένα. Το αυτί σου είναι εδώ κολλημένο σαν τη τηγανίτα. Θα μείνεις μαζί μας, ε? Δεν μπορώ, αγάπη μου. Έχω δουλειά στο Πειραιά. Και κάποιες άλλες υποθέσεις δικές μου.
Μαμά, ερωτεύτηκες. Ποιος ερωτεύτηκε? Τα δοντάκια μας τα πλύναμε μετά το πρωινό. Δεν τα πλύναμε, νομίζω. Μπρος, να τα πλύνουμε τώρα. Άντε, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Λέγε, ερωτεύτηκες. Συγγνώμη, γιατί έχεις αυτό το ύφος, παιδάκι μου. Τόσο απίστευτο σου φαίνεται. Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις, ότι μετά τα 40 τελειώνει η ζωή των ανθρώπων? Ε, αν το πιστεύεις αυτό, απαντάς εκτρά. Ναι, και κλείσε αυτό το στόμα, θα μπήκαν με μίγα. Τσολιά, ο κολλητός σου, στα μετανέα. Τι να μου πει ο Λίο. Μέχρι τέλος του σχολικού έτους, να μαζεύουνε και πάνε Ισπανία. Ψέματα λες. Τι το θέλεις τώρα. Έλα, φάει, μωρό μου. Συνάντησε τον πατέρα του και μου το πει, μάνα τον Ισπανίδα, και θα πάνε πίσω στην πατρίδα. Ε, όλοι αυτό δεν θέλουμε. Κι εγώ θα χάσω το φίλο μου. Να σου πω, εκείνο το παιδάκι που το καλοκαίρι παίζανε μπάλα στην Αίγυπτο, το θυμάσαι πώς το λέγανε? Τον Νικόλα λες, που έμαθες τη μαμά και ενδύει καταγκό. Πήγαινες γυρεύοντας. Όχι τον Νικόλα του κρεμανταλάρε. Το άλλο το παιδάκι, το μικρό που ήταν σαν και σένα. Α, το Δημητράκι λέει. Ε, ναι, τι. Ε, δεν τον έχεις πεθυμίσει να κάνετε Skype με τη μαμά και να του μιλήσει λίγο? Ναι. Δεν μπορούμε να πάμε κι εμείς στην Ισπανία. Όχι, γεια μου, δεν χάσαμε εμείς κανένα σκύλο στην Ισπανία. Άμα θες την Αίγινα όμως, το συζητάμε. Στεναχωρήθηκα τώρα. Δεν θέλω να φάω άλλο. Τι του είπες τώρα για το Λίο? Αλήθεια του πα. Ωραία, και γιατί δεν τον παρότρινες να κάνει παρέα με κάποιο άλλο παιδί στο Λονδίνο και έπρεπε να του θυμίσει το Δημήτρη από την Αίγινα? Ε, άλλο Δημήτρης. Άλλο Δημήτρης. Ε, άλλο. Α, ναι, δεν ξέρεις κανέναν άλλο φίλο του? Ε, δεν έχω υπόψη μου κάποιον εδώ στο Λονδίνο. Έχει τόσους φίλους. Στο σχολείο, στο καράτε, στην κολύμβηση. Κάτι σκαρώνει στο χαρί. Ε, ρε, Βέρα, φάει το φάει σου, ρε παιδί μου, κύριε. Το έχω υπόψη. Τελικά, Καρέλη, είσαι μαγκάκι. Τα γούστανα να κάναμε παρέα. Περασμένα, ξεχασμένα, τι λες? Λέω ότι δεν σου γουστάρω καθόλου. Φύγε. Καλά. Ξανασκέψου. Τι ήθελε αυτή? Μου έκανε επίθεση φιλίας, αλλά έτσι το ξέκοψα. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Πρέπει να προσέχουμε. Δεν είμαι τόσο αφιλής. Δεν έχει δει κάπως η τύπησα. Άσε. Θα ξεχαστεί λίγο και θα την κανονίσω. Έλα, μας καταδέχτηκες. Ναι, ήθελα να κάνω ένα διαλυματάκι. Τα γραφεία είναι δίπλα. Είπα να δω να πιω ένα ποτάκι και να φύγω. Τι να σου φέρω, ουίσκι? Αχ, ναι. Από εκείνο το καπνιστό που μου αρέσει. Να βάλω και ένα πιάτο με ελαττικά. Όχι, αργότερα, άστο. Ωραία, φέρω το ποτό. Να σου πω κάτι. Τι θα γίνει μας αν... Εδώ έτσι θα τη βγάλεις. Να σερβίρεις μεθυσμένους όλους τη ζωή. Δεν τις αντέχεις τις μεγάλες προκλήσεις τελικά, ε? Μεγάλες προκλήσεις είναι να έρθω στην εταιρεία σου. Δεν θα βαρεθείς να με βλέπεις κάθε μέρα και στη δουλειά? Και ποιος σου είπε ότι κάθε μέρα βλέπω τους υπαλλήλους μου στη δουλειά?
Το γραφείο μου είναι άβατο. Και πριν είπαμε να κάνουμε μια δοκιμή, αν δεν μου κάνεις θα σε διώξω. Γιατί κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι η δουλειά μας είναι σοβαρή. Δεν είναι σερβιτόρι γλύκι. Χρειάζεται μυαλό. Ωρες, ωρες, δεν ξέρω αν πρέπει να σε βρίσω ή να γελάσω με τον τρόπο που μιλάς. Εδώ είμαι, αποφάσισα. Κοίτα, σαφώς και μπορεί να μην κάνω για τη δουλειά, αλλά νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος να μου το πεις. Πώς θες να σου το πω, Πέτρο. Θες να σου πω ότι είσαι ο καλύτερος. Είσαι πανέξυπνος. Τα μπορείς όλα. Τα κάνεις υπέροχα. Αγόρι μου. Δεν την μπορώ την υποκρισία. Παναφέρω το whisky. Τι έγινε, ποιος πλήστηκε με το πρόσθεσαι. Λιμπέρι, και έχει και κλωστοφοβία. Λιμπέρι, μ' ακούς. Ναι, κύριε διοικητά. Κράτα την ψυχραιμία σου. Θα σε βγάλουν σε λίγο. Δεν θέλω να μαζί μας ο διοικητής. Και εγώ δεν θέλω να μας βγάλουν ποτέ από εδώ μέσα. Το φτιάξαμε. Καλές πάντες σε στο. Να μην κάτσουμε ακόμα λίγο. Και να μην σε δικαιώ ο διοικητής σου. Μα τι έγινε, ήρθε το ρεύμα, ξεκίνησε και σταμάτησε πάλι. Μάλλον κόλλησε. Με μπορεί να μπλόκαρε από τη διακοπή του ρεύματος. Λιμπέρι! Κράτα την ψυχραιμία σου, θα σε βγάλουμε. Την κρατάει, την κρατάει. Θα καλάσουμε την προσβεστική. Μια χαρά είμαι. Κάντε τη δουλειά σας, δεν φοβάμαι. Πάω. Καλώς τη. Γεια σου, Τόνι μου. Μου είπες ότι πεινάς, γι' αυτό ήρθε εδώ. Διαφορετικά θα σου έλεγα να περάσεις από το σπίτι. Όχι, όχι, μια χαρά είμαστε εδώ. Τα θετικά που είναι. Λείπουν μάλλον, ξέρω. Ξέρεις, γιατί τώρα έχουμε γίνει και συγγενείς. Είναι γονείς του γαμπρού μου. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν μου λες να πούμε πρώτα τα της δουλειάς και να φάμε μετά. Ναι. Αμαλία, ξέρεις ότι ακόμα χειρότερο και από το πρόστιμο που φάγαμε είναι η διαρροή των ναύλων. Ξέρεις πόσους παλάτες μπορεί να χάσω από αυτό. Ξέρω, Τόνι. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε βοηθήσω. Η αλήθεια είναι ότι δίπλα στον πατέρα σου τόσα χρόνια απέκτησα μερικές πολύ καλές γνωριμίες. Όσο γι' αυτό είμαι σίγουρος. Και σε ευχαριστώ. Να είσαι σίγουρο ότι αν χρειάζεται τη βοήθειά σου, θα σου το πω αμέσως. Σε εμπιστεύω με, Αμαλία. Πράγμα που δεν το κάνω εύκολο με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Για το Στίβ, έχεις μάθει κάτι? Για την δολοφονία, ποιος κρύβεται από πίσω? Όχι, δεν ξέρω. Και δεν μπορώ να μιλάω υποθετικά. Αλλά πέρα από τη δολοφονία του Στίβ, είναι και ο κοριός που βρήκα στο γραφείο μου. Γενικά, Τόνι, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι μέσα σε ένα λάκκο με φίδια. Ναι. Μήπως υπερβάλλεις λίγο? Καθόλου. Και η Μαργκό είναι μάνα σου, βέβαια. Αλλά έκανες πολύ καλά που απομακρύνθηκες. Τέρατα. Πατούσατε το stop μόνοι σας, έτσι? Ναι. Ναι. Ευτυχώς πήρα τη σκιά σου και έδιωξα το σέκερι στο γραφείο του με μια τελείως ηλίθια δικαιολογία. Τατιάνα. Αυτή η βλάβη του ασανσέρ έχει ένα θερμάνι τη σχέση μας. Mm. Είμαστε πάλι μαζί. Με αγαπάει, μωρέ. Ω, μωρέ. Ρουμπέση, άντε δίνε του τώρα. Δίνε του. Οκ. Okay. Αστυνομία, γιατί μου είπες ότι ήρθε το mail από το μεταγωγό? Κανένα mail δεν ήρθε. Αλήθεια, νόμιζα ότι έχει έρθει. Είπα, αστυνομία, εντάξει. Μέχρι να βγεις, κατατρόμαξα. Έχω δει άντρες ολόκληρα ντερέκια να κλείνονται σε ασανσέρ και να χάνουν την ψυχραιμία τους. Πα, εμένα μου αρέσει, κύριε διοικητά. Να πας να σε κοιτάξει γιατρό. Εννοεί ότι δεν φοβάται. Αυτό ακριβώς εννοώ. Μη χειρότερα. Ελάτε και οι δύο στο γραφείο μου. Μάλιστα. Αυτόν μια μέρα θα τον σπάσω στο ξύλο μου, έχει στραπατσάρει τη μούρη. Θα βάλω μια κουκούλα και θα τον δέρνω αλίπητα.
Λοιπόν, άσε τώρα τα επαγγελματικά και πες μου για τα προσωπικά σου. Πώς είσαι στην προσωπική σου ζωή, είσαι ευτυχισμένος? Πολύ. Πάρα πολύ. Περιμένω και το γιο τώρα και δεν σου κρύβω ότι έχω λίγο αγωνία, αλλά λες να είμαι καλός πατέρας. Είμαι σίγουρη ότι θα είσαι πολύ καλός πατέρας. Όπως sorry. Ο Θεοχάρης. Βρε καλός τον... Πού είμαι και με ποιον. Στην Αίγινα με την Αμαλία και τρώμε. Καλά. Τότε άστο. Θέλω να μιλήσουμε μετά. Μόλις θα είσαι μόνος. Έλα, λέγε. Μη δώσει καμιά απάντηση τώρα και μην πεις τίποτα στην Αμαλία. Ναι ρε, λέγες, ακούω. Λοιπόν, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να απολυθεί η Αμαλία από την εταιρεία της μάνας σου. Γιατί? Γιατί κινδυνεύει η Τόνη, γι' αυτό. Ωραία, θα το δω και θα σε πάω. Να σου πω. Θεοχάρη, άσε μας λίγο μόνος, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Πάρε μου όταν φύγει, μην πεις τίποτα. Αλλά λάβε με σοβαρά υπόψη σου. Η Αμαλία κινδυνεύει και μαζί της όλη μου οικογένεια. Μαργκό. Τι έγινε? Είδες όλο το υλικό από τις κάμερες του σπιτιού μου? Ναι. Ο Πέτρος άνοιξε το χρηματοκιβώτιό σου. Εγώ του έδωσα το συνδυασμό. Με έναν έξυπνο τρόπο. Ξέρεις ποιος είναι και τι προσπαθεί να κάνει. Από την πρώτη στιγμή. Δεν ξέρω τι θέλω. Ίσως θέλω να ρίξω μαύρη πέτρα πίσω μου, να χωρίσω. Ο Σκαφιδάς κατάλαβε ότι δεν τη γλιτώνει και μίλησε. Η σύλληψη των παιδεραστών και η ανακάλυψη της γιάφκας τους ήταν ένα σημαντικό χτύπημα στο κύκλωμα της παιδικής πορνογραφίας. Ταυτόχρονα δίνει μια άλλη διάσταση στον φόνο του Παντελή Βασιλείου από την Όλγα Καρέλη. Θυμίζουμε ότι ένας από τους συλληφθέντες, ο Σταύρος Σκαφιδάς, είχε καταθέσει στο δικαστήριο υπέρ του Παντελή Βασιλείου, ορκιζόμενος ότι το θύμα δεν είχε την παραμικρή σχέση με την παιδεραστία. Ήξερες, και αντί να με ενημερώσεις, μ' άφησε να τα δω στα σκοτάδια. Ήξερα τι. Μη μου παριστάνεις την αθώα. Έχουν βουήξει τα κανάλια. Όφιλες να μου ανοίξεις τα μάτια, και όχι να πας να απειλήσεις την καημένη την πολυξένη. Όλη σου η έννοια ήταν να καταδικαστεί η Όλγα Καρέλη. Αυτό δεν ήθελες. Ναι. Γιατί νόμιζα ότι ο Παντελής ήταν ο πιο καλός άνθρωπος στον κόσμο. Ήξερες την αλήθεια και προτίμησες να τα πάρεις χοντρά για να την κουκουλώσεις. Χρέος μου ήταν να υπερασπιστώ την πελάτησά μου. Με κάθε κόστος. Κατηγόρη, τι θες εδώ? Τι θέλω? Ήρθε να ζητήσει τα ρέστα που κέρδισα την υπόθεση της. Αυτό. Έστειλες μια αθώα γυναίκα στη φυλακή. Η αυτοδικία είναι έγκλημα. Δεν θα χαλάσει το σάλι μου μαζί σου. Πέρασα να σου πω ότι θα σε καταγγείλω. Στο δικηγορικό σύλλογο και θα πληρώσεις.